Γεια σας φιλαράκια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Οριακού. Φιλαράκια, υπάρχει, θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα κάνουμε την Κυριακή ένα live. Απλά θέλω να σας βάλω στο θέμα συζήτησης, στο πνεύμα, για να γράψετε από κάτω αν έχετε αντιμετωπίσει τέτοια θέματα, αν σας έρθει κάποια φάση με αυτό τα προβλήματα, πώς μπορείτε να κινηθείτε και τι μπορείτε να κάνετε. Κάντε ένα subscribe και ένα like και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Επίσης κοινοποιήστε το βίντεο για να καλέσετε άτομα την Κυριακή στο live, για να δούμε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από τέτοια προβλήματα. Το θέμα, φίλοι μου, θα είναι έχουμε ένα αυτοκίνητο ή δύο. Όλοι δεν τα πάμε τα αυτοκίνητά μας, ειδικά αν είναι δεύτερο και είναι παλιό, δεν το πάμε στην αντιπροσωπεία για σέρβις. Το πάμε σε κάποιο συνεργείο της γειτονιάς, σε κάποιον γνωστό, ή και ακόμα τα αυτοκίνητά μας που πάμε για σέρβις, σε περίπτωση που η μηχανική ή μπορεί να είναι σε ηλεκτρολόγο ή οποιαδήποτε φύσεως επάγγελμα που ασχολείται με το αυτοκίνητο, ακόμα και για ένα πλήσιμο σε ένα συνεργείο, έχουμε ένα αυτοκίνητο και θέλουμε να το πλένουμε πάνω κάτω, και σε περίπτωση που το ρίξεις στην μπάρα μέσα, στη ράμπα, τι κάνουμε εκεί πέρα? Ή πάμε, βάζουμε βενζίνη και φεύγουμε, παίρνουμε και δεν είναι καλό το καύσιμο, τι κάνουμε εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Όλα αυτά τα θέματα. Ή πάμε σε ένα συνεργείο και μας κάνει μια αλλαγή λαδιών και έχει ξεχάσει να βάλει το φίλτρο του αυτοκινήτου σωστά, ή να κουμπώσει από κάτω την τάπα σωστά, με θέμα ότι όταν ζεσταθεί ο κινητήρας φεύγοντας από εκεί να χάνει λάδια, ή οτιδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε και μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να κινηθούμε εμείς για να λύσουμε το πρόβλημα και πώς να δώσουμε να καταλάβει αυτός που έκανε το πρόβλημα ότι δεν υπήρχε στο αυτοκίνητο και έγινε από την εργασία του αυτό. Φυσικά κάποια κάνουν μπαμ ότι όντως δεν ήταν θέμα αυτοκινήτου, αλλά πολλοί επιτίδη προσπαθούν να τα κουκουλώσουν για να μην δεχτούν το πρόβλημα που έφτιαξαν στο αυτοκίνητο. Τώρα φερρυπίν δεν κούμπωσε καλά το φίλτρο λαδιού και το αμάξι ξέρασε λάδια στα 70-50 χιλιόμετρα πρώτα και έμεινε από λάδι. Δεν κόλλησε ο κινητήρας, προλάβαμε, βάλαμε μέσα ή το πήγαμε με την οδική βοήθεια πίσω στο συνεργείο, ξαναβάλαμε μέσα, αλλά αυτή η φθορά στα 70-50 χιλιόμετρα, τι έχει υποστεί το αυτοκίνητό μας, δεν γνωρίζουμε. Ή επίσης βάζουμε ένα καύσιμο που δεν είναι καλό, βάζουμε το σωστό καύσιμο αλλά ποιοτικά δεν είναι καλό και μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό τον έλεγχο, τι μπορούμε να κάνουμε? Αν έχετε κι εσείς κάποιες τέτοιες εμπειρίες και έχετε λύσει κάποια προβλήματα από αυτά, γράψτε κάτω από το βίντεο αυτό και ελάτε την Κυριακή αυτή που μας έρχεται στις 5 η ώρα το απόγευμα, γερμανική ώρα για Γερμανία και 6 η ώρα για Ελλάδα. Ελάτε εκεί να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, καλέστε και φίλους να μπουν στο live και να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις σε ειδικούς όταν λέω και ασφαλιστές δικηγόρους και σε συνεργεία που πιθανόν αν κάποιος συνάδελφός τους αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, πώς μπορεί να το δεχτεί αυτός και πώς μπορεί να επιληθεί όλο το θέμα. Φίλοι μου, ελάτε την Κυριακή, 5 η ώρα Γερμανίας. Κάντε ένα subscribe και like. Σας περιμένω ζωντανά τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.